στη σκιά της χθεσινής απόφασης των δασκάλων, σύμφωνα με την οποία έδωσαν το πράσινο φως στο Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσής τους να προβεί σε εξαγγελία μέχρι και δυναμικών μέτρων εξαιτίας της εφαρμογής του Test to Stay στα σχολεία. Οι Υπουργοί Υγείας και Παιδείας συναντώνται αύριο με όλους τους εμπλεκομένους. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν προηγουμένως μεταξύ τους συνάντηση. Θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης εκπαιδευτικές οργανώσεις και οργανωμένοι γονείς για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί έτσι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο Test to Stay, που ο στόχος του είναι να κρατήσει ασφαλή και σε λειτουργία τα σχολεία. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Υγείας, είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει να κρατηθούν ανοιχτά τα σχολεία, αφού μαθητές χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, όταν αποτελούν στενές επαφές, αντί να περιοριστούν για 14 ημέρες, να μπορούν να προσέρχονται κανονικά στις σχολικές μονάδες, διενεργώντας καθημερινά για 5 ημέρες rapid test. Καθημερινά 2.000 μαθητές δηλώνονται ως στενές επαφές. Άρα με αυτόν τον τρόπο, το τονίζω, είναι και ο τρόπος για να παραμείνουν σε λειτουργία τα σχολεία. Κατά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης έχουν εντοπιστεί 389 θετικά περιστατικά μέσω των κινητών μονάδων που επισκέπτονται τα σχολεία. Αντίστοιχα, μέσα σε 2 ημέρες, άλλα 340 κρούσματα εντοπίστηκαν στα δημοτικά. Υπάρχουν και στην κοινότητα αρκετά παιδιά τα οποία εντοπίζονται μέσω των στενών επαφών οικογενειακών τους περιβάλλοντος ή κοινωνικών επαφών τους. Συμπεριλαμβάνονται και αυτά στο παρονομαστή των μαθητών. Σύμφωνα με τον Βαλεντίνο Σιλβέστρο, η λίστα μεγαλώνει, αφού κατά μέσο όρο δηλώνονται 8 στενές επαφές για κάθε περίπτωση μαθητή. Εκτός τα παιδιά που δηλώνονται λόγω συγγενείας με τους συγκεκριμένους μαθητές, όπως είναι αδερφάκια, ξαδερφάκια, γειτονόπουλα κτλ., μιλάμε για κάποιες δεκάδες χιλιάδες επαφές μέσα στην πρώτη εβδομάδα στα σχολεία. Εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί, το έργο της ιχνηλάτησης έχει καταστεί δύσκολο, αφού δεν μπορεί πλέον να καθοριστεί η πηγή μόλυνσης των περιστατικών. Μπορεί να είναι πάνω από μία έξεση για το κάθε παιδί, εξωσχολικά, ενδοοικογενειακά, ακόμα και μέσα στο σχολείο. Άρα, ο διαχωρισμός για να δούμε αν το παιδί κολλά μέσα στο σχολείο ή εκτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Από την άλλη, ένας μεγάλος αριθμός θετικών περιστατικών αφορά και παιδιά που φοιτούν σε προδημοτική ή νηπιαγωγία.